because you're mine. Stop the things you do. What a favorite guy. No running around, and I don't want, baby, no hanging around. I'll spill on you. Δεν σου θυμίζει αυτό το αυτοκίνητο, ρε, το έργο αυτό με τη Βλαχοπούλου τους. Ε. Με το κουτσάκι όλοι αυτοί. Ναι, ναι, ένα, δύο, τρία, μπαμ. Όσο έχουμε τα νιάτα, 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 με ένα εύθυμο τραγούδι, μένουμε πάντα παιδιά. Ωραίο το τραγουδάκι μας. Ωραία, όμως, αλλά... Πρέπει να πάμε και στο ραντεβού με τι ώρα είναι. Τι ώρα, 9.30 ώρα. 9.30, θα με περιμένει η κοπέλα, σταμάτα. Μπάπα να θεμάσαι. Έλα, έλα, κατέβα, κατέβα. Βγες, βγες. Θα μας βρίσεις τότε. Όπα, να το το κορίτσι, παιδί μου, να το. Πού είστε, αγόρια. Πού είσαι. Κούκλα, ήρθα με το μηχάνημά μου, πώς με βρίσκεται. Ήρθα με τη μηχανή σου. Ήρθα με τη μηχανή μου, είναι το καινούριο μου μωρό. Είσαι πολύ ροκ. Ναι. Είσαι πάρα πολύ ροκ. Είμαι πολύ ροκ και μ' αρέσει και βέβαια εντάξει, το πάω λίγο αργά. Τώρα καταλαβαίνεις, είναι πιο. Ξέρεις που είμαστε, έτσι. Είμαστε στο γκέτο. Είμαστε στο γκέτο. Στο γκέτο. Σε έναν καταπληκτικό πανέμορφο χώρο και γι' αυτό είμαστε σήμερα και ροκ. Πολύ ροκ. Με πολύ ροκ διάθεση. Με πάρα πολύ ροκ διάθεση. Κοντά μας σήμερα είναι η Ρένε Παρθαλαχάκη. Χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα την έχουμε μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά. Θα είμαι καβάλα στη μηχανή καθ' όλη τη διάρκεια. Θα κατέβεις. Θα κατέβω σιγά σιγά. Να κατέβω, λες. Ναι. Να κατέβω με κίνηση. Πώς την καταφέρνεις, παιδί. Είναι σύνολο, είναι... Έλα από εδώ. Από πού λέει ο σκηνοθέτης να πάω. Από εδώ. Από εδώ. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από εδώ. Καλώς σας... Καλώς σας... στο κλειδί. Καλώς σας βρήκα. Συντάουν. Τι γίνεται. Αντρέα, Άγγελε. Κλειδοκράτορες, λοιπόν. Έτσι. Σήμερα είμαστε ροκ, είμαστε ροκ, μην με φοβάσαι.
Εγώ δεν σα φοβάμαι καθόλου. Και από ό,τι βλέπω και εσύ ροκ είσαι. Εφόσον έχετε τα κλειδιά. Ναι. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Αντρέα και Άγγελε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα πάθω, ξέρεις κάτι τώρα, σας κοιτάζω έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Θα το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της εκπομπής, μαζί μας η Ράνη Βαρθαλαχάκη. Οπότε θέλουμε όπου θες να επεμβαίνεις, ό,τι θες να ρωτήσεις. Εδώ πέρα είμαστε έτσι πάρα πολύ ανοιχτοί. Έτσι, είμαστε cool και μόνο που η εκπομπή σας έχει να κάνει, διαπραγματεύεται με τη μουσική, ναι. Αυτό και μόνο με κερδίζει και με τρελαίνει. Το ξέρω. Είναι σε μία από τις ερωτήσεις, οι οποίες πρόκειται να σου κάνω με το θέμα της μουσικής. Έχεις κάνει και άλλα πράγματα εκτός από την τηλεόραση. Με τη μουσική δεν έχω ασχοληθεί επαγγελματικά. Τα λόγια τη μουσική αυτό. Τέλος πάντων, θα σου πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το κλειδί του χρόνου, Αντρέα, όπως και σε κάθε εκπομπή. Ψάξαμε και μάθαμε λοιπόν ότι 7 Δωδεκάτου στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts βρίσκονται οι Beatles. Ένα καταπληκτικό συγκρότημα, τους γνωρίζεις φαντάζομαι, έτσι. Ιστορικότατο. Ιστορικότατο, τότε σκαθάρια λοιπόν, ένα καταπληκτικό συγκρότημα, το οποίο όπως είπαμε στις 14 Οκτωβρίου στο στούντιο Abbey Road και Τριντέν του Λονδίνου ηχογραφούν τον δίσκο The Beatles White Album. Ένας δίσκος ο οποίος έχει αφήσει εποχή με πάρα πολλά γνωστά τραγούδια. Μέσα έχει και το Help, το θυμάσαι. Mm-hmm. Λέει Help, I need somebody, Help. Συνέχισε το. Και πολύ διαχρονικό αυτό το κομμάτι, έτσι. Έτσι, όντως, και ειδικά στη σημερινή εποχή. Και οι Beatles, όπως προείπαμε, ένα παγκοσμίου φήμης αγγλικό rock συγκρότημα, το οποίο κατάγεται από τη Λίβερπουλ και αποτελούμενο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα John Lennon. Μεγάλη μορφή. Τον αείμνηστο. Τραγουδιστή και μπασίστα τον Bob McCartney, τον κιθαρίστα George Harrison και τον drummer Ringo Starr με καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Richard Strachey. Όλα τα ξέρεις όμως. Όλα τα γνωρίζω. Έτσι, Αντρέα, είναι. Όλα τα γνωρίζω. Τα έχω μάθει. Είναι πολύ ενημερωμένο. Έχει βάλει και την αντίστοιχη μπλουζίτσα, την πολύ ροκ τώρα. Πώς με κόβεις. Και λίγο metal φέρνεις. Έτσι, είναι και λίγο. Είναι hard. Ναι, είσαι hardcore κατάσταση. Hardcore κατάσταση. Μ' αρέσει. Λοιπόν, για τους Beatles θα συνεχίσει ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο οποίος παίρνει το κλειδί να συνεχίσει την συζήτηση. Και τη σκυτάλη, σε παρακαλώ, Ανδρέα. Και τη σκυτάλη, βεβαίως. Το συγκρότημα έκανε έντονη την παρουσία του κατά την κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε παραμένει το πιο δημοφιλές συγκρότημα και επαναστατικό έως και σήμερα. Στην ιστορία της μουσικής. Καταπληκτικό. Ποιος δεν ξέρει τα σκαθάρια. Νομίζω ότι από ό,τι έχω μάθει, τώρα τελευταία η εταιρεία η οποία εκπροσωπεί μέχρι και σήμερα τα θηλυκά σκαθάρια ετοιμάζει μια συλλογή με διάφορα τραγούδια, διάφορες επιτυχίες και ανυπομονούμε. Και δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να κάνει αυτή τη συλλογή. Καθόλου. Υπάρχουν ούτως ή άλλως. Να πάμε να δούμε ένα καταπληκτικό τραγούδι από την ιστορία από τα σκαθάρια. Φοβερό. Καταπληκτικό. Το Help. Υπέροχο, έτσι. Και πάρα πολύ διαχρονικό, ειδικά στις μέρες μας. Ειδικά τώρα έχουμε ανάγκη από βοήθεια. Βοήθεια ειδικά. Στο σπίτι, στη δουλειά, παντού. Σε όλα. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Βοήθεια. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω εκπέμπει να πω. Εκπέμπει σώση. Δεν σ' άκουσα. Εκπέμπουμε σώση. Εκπέμπουμε SOS. Σαν την Παπαρίζου κι εμείς. Save me, σαν την Παπαρίζου. Και μια και πάμε save me, ας περάσουμε έτσι να ενημερώσουμε τον κόσμο για το top 5 ελληνικό που το έχουμε καθιερώσει και περιμένει ο κόσμος. Ξένο, δεν έχετε μόνο ελληνικό. Ξένο, έχουμε, θα το πω εγώ το ξένο. Ναι, το έχετε μοιράσει. Τα ελληνικά θα τα πει ο Αντρέας. Γιατί δηλαδή, εξηγήστε μου λίγο, γιατί τα ελληνικά ο Αντρέας. Γιατί ο Αντρέας αγαπάει Γκρις. Γκρις. Και εγώ αγαπάω Γκρις και άλλες πόλεις. Α, είσαι του ελληνικού ρεπερτορίου, Αντρέα. Εντάξει, όχι μόνο, αλλά. Βασικά, σε εξιτάρει περισσότερο. Εξιτάρει, ναι, σε αυτό το. Για πες μας λοιπόν, τι λοιπόν, να περιμένουμε. Και περνάμε στη θέση νούμερο 5, είναι η Πάολα και το 0. Φοβερή η Πάολα. Θα λείπε, ναι. Είσαι τόσο δηλαδή σε αυτό το ρεπερτόριο. Όχι, μωρό, όχι. Γιατί παιδιά, η Πάολα είναι θεά. Καυστική, Ρένε Βαρθαλακάκη είναι καυστική, καυστικότατη. Ναι, εντάξει, είναι. Ενώ ότι σε αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ καλή. Όχι. Σαφώς, κανείς δεν αμφιβάλλει αυτό. Και πολύ φανατικό κοινό.
Εκ των οποίων ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Είσαι και εσύ. Μ' αρέσει η Πάολα. Μεταπίδησες τώρα από το ξένο τσάτ στο ελληνικό τσάτ. Πάρε μια απόφαση. Σε ποιο τσάτ είσαι. Μ' αρέσει και η ξένη μουσική, αλλά μ' αρέσει και η Πάολα. Και νομίζω δεν είμαι και ο μόνος. Έλα τώρα να μιλήσω. Γίνεται ένας χαμός με την Πάολα. Δεν σ' αρέσει η Πάολα. Μ' αρέσει η Πάολα. Ορίστε, εντάξει. Και μ' αρέσει η Πάολα. Γεια σα, Νέξα Παπαδρικό. Στη θέση νούμερο 4, η Λένα Παπαδοπούλου, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Στη θέση νούμερο 3, ο Χρήστος Χολίδης, έπαθα και έμαθα. Καλά να πάθεις. Έπαθες και έμαθες κι εσύ. Από έρωτα θα το έπαθα. Στη θέση νούμερο 2, ο Παντελής Παντελίδης. Α, να. Είχα ορίστε. Κάποτε μια αγάπη. Αυτό εμένα μου αρέσει. Παντελίδης. Ναι, δηλαδή. Φοβερός. Μπορεί να μην έχω ακούσει πολύ Παντελίδη, να μην έχω εντρυφήσει Παντελίδη πολύ, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο, παιδιά, το άκουσα σε μαγαζί εδώ στην Πάτρα, χώρος εδώ στην Πάτρα, σε ένα από τα σχήματα, γιατί πρόλαβα και τα έχω δει όλα φέτος, τα σχήματα. Ενημερωμένη σε βρίσκω. Ναι, εδώ στην πόλη μας. Και να μην κάνουμε τώρα για διαφήμιση, μια κυρία τέλος πάντων που ερμηνεύει εδώ σε κάποια σκηνή, να το σε πούμε. Σε κάποια σκηνή, μουσική σκηνή εδώ στην Πάτρα. Στην πόλη μας, το ερμηνεύει το Λιώμα στον Κρεμό πάρα πολύ ωραία. Και έτσι έμαθα εγώ αυτό το τραγούδι. Του Παντελίδη είναι το Λιώμα στον Κρεμό. Εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή, Λιώμα δηλαδή. Δηλαδή σε ποιο βάθος του μυαλού κατέβηκε. Είναι καταπληκτικό τραγούδι. Νομίζω ότι ο Ανδρέας, επειδή έχει να κάνει με την ελληνική μουσική. Ανδρέα, δεν είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Είναι γενικά ο Παντελίδης πιστεύω ότι έχει μπει δυναμικά. Ναι, γιατί και ξέρετε κάτι, το ένστικτο του κόσμου μπορεί να το κοροϊδέψει. Όχι, είναι βέβαια σίγουρα. Εφόσον έχει αυτή την αποδοχή, κάτι βγάζει από την ψυχή του. Έχει, του αρέσει και του κόσμου και το αυθεντικό. Και γι' αυτό έπιασε και το αναγνωρίζει, γιατί είναι αυθεντικό. Γι' αυτό και έπιασε ο Παντελίδης. Λιώμα στον Κρεμό, λοιπόν, ψηφίζουμε. Έτσι. Αγαπάμε. Λιώμα στον Κρεμό. Λοιπόν, και περνάμε στη θέση νούμερο 1. Ναι. Είναι η Φανή Δρακοπούλου και Άιντε Κόσμο. Άιντε Κόσμο. Χάθηκε ο Κοσμό. Χάθηκε η Φανή Δρακοπούλου. Θύμησε μου, κάτι είχε πει στο παρελθόν. Δυνατό. Φανή Δρακοπούλου. Έλα, εδώ το λέω. Φανή Δρακοπούλου, ναι, δεν θυμάμαι και κάτι. Κάτι να δει λίγο αδιάβαστο. Γιατί τα ελληνικά κομμάτια μετά γίνονται και λίγο μόδα σαν δηλώσεις. Ε? Σαν ατάκες. Τώρα κόσμο νομίζω ότι θα... Ναι, είχε χαθεί δύο χρονάκια νομίζω. Γι' αυτό σου λέω, λείπει από τα μουσικά τα δρόμενα. Οπότε ξαναεπιστρέψε. Και τη βλέπουμε και στη θέση νούμερο 1, οπότε πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι, έπεσε από κάτω προς τα πάνω. Νούμερο 1 η Δρακοπούλου, μπράβο Φανή. Πάμε να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Αστέρια στις αγάπης τα λιμέρια. Άσε μια στιγμή να γίνω τη ζωή μου, αν θες σου δίνω. Άιντε κόσμε με τα πρέπει, η καρδιά μου. Άιντε κόσμε. Λοιπόν, αν και θέλαμε Λιώμα στον Κρεμό εμείς νούμερο 1. Τι να δεις κάτι, ψηφίζει... Όχι ακόμα. Περιμένω. Ψηφίζει ο κόσμος. Σε παρακαλώ, πώς το λέει, για θύμισέ μου λίγο το στίχο. Τίποτα εδώ πέρα. Η Ρένα Βαρθαλαχάκη έχει να μας κάνει. Μας φαίνει σε δύσκολη, δεν πειράζει. Αγαπάμε ένα Βαρθαλαχάκη, οπότε don't worry. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Σ' άρεσε το ελληνικό εδώ πέρα. Μ' άρεσε, αλλά περιμένω και το δικό σου τώρα και το ξέρω, λοιπόν, γιατί ακούω απ' όλα. Εγώ ναι. Μια γκάμα τεράστια. Ναι, δεν έχεις θέματα στη μουσική. Πώς λένε, δηλαδή. Ακούω ραδιόφωνο εγώ. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούω κάργα ραδιόφωνο. Λοιπόν, και θα σε ενημερώσω ευθύς αμέσως, Ρένα μου, Αντρέα και εσάς που μας παρακολουθείτε, ότι στη θέση νούμερο 5 έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο καλλιτέχνη, μια πάρα πολύ ωραία φωνή με ιστορία. Τον Enrique Iglesias με το Heart Attack. Υπέροχος. Καταπληκτικός. Enrique. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Αγαπάμε, Enrique. Πολύ. Έτσι, λοιπόν. Είναι και το Λατίνος όλο αυτό που τον συνοδεύει και ανεβάζει γενικότερα τη φήμη του. Μάλιστα. Πιστεύω. Γι' αυτό το λόγο. Είναι και ο μπαμπάς, ο οποίος έχει ιστορία, δώσει γι' αυτό τεράστια λόγο. Γραφή στη μουσική. Έτσι πάει. Όπως και αν το κάνεις, δεν το μήλο, Αντρέα. Δεν τα χλάδι. Και επειδή έχεις και εσύ, ένα βαρύ όνομα, θα σε ρωτήσω. Έχεις δει τις ερωτήσεις? Όχι, δεν τις έχω δει. Α, ήρθα εντελώς χαλαρά εδώ στον Γκέτο. Ναι. Καταπληκτικός χώρος να πούμε. Φοβερός, καταπληκτικός. Και πολύ ωραία φιλοξενία. Δεν έχω δει τίποτα, περιμένω. Γιατί βλέπω ότι. Λίγο μαζεμένη. Το ένα μετά το άλλο, δηλαδή κάποιες ερωτήσεις τις οποίες έχω ετοιμάσει προσωπικά να ρωτήσω τη Ράντι Βαρθαλαγάκη, μου τη λες πριν. Είναι εξής, τι γίνεται. Αυτό συμβαίνει λόγω της δουλειάς. Α. Επειδή είναι η δουλειά μου αυτή,
Και επειδή και εγώ έχω μπει στη θέση σου, ναι, την έχω υπηρετήσει επί σειρά ετών. Και σε λίγο καιρό θα έχουμε και την χαρά και ευχαρίστηση να σε βλέπουμε από την πρώτη γραμμή. Έτσι, του πυρός. Που θα, ναι, σε λίγο θα αναφερθούμε γι' αυτό. Πάμε στην τέταρτη θέση με τον Eminem και την Rihanna, The Monster. Πάρα πολύ ωραίος και ο Eminem. Τι να λέμε τώρα. Όταν άκουσα το Monster, έμεινα. Έμεινα. Και η Rihanna, όπως είπαμε. Στο νούμερο 3 είναι Naughty Boy και, και Sam Smith. Μην μου πεις το. Λέει και λάλα, λέει και νάνα. Να σου πω κάτι. Ξέρεις. Αντρέα, δεν δώσεις. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι, να σου πω την αλήθεια. Είναι το αγαπημένο τραγούδι της ανιψιάς μου, της Μελίδιας και δεν δέχομαι κουβέντα για αυτό το τραγούδι. Αυτό δεν μου λέει Για πιο μικρές ηλικίες. Δεν είναι για πιο μικρές, γιατί έχω να σας ενημερώσω και ότι ο στίχος του είναι πάρα πολύ σκληρός. Τον να και πάρα πολύ δύσκολος. Δεν είναι δύσκολος. Απλά το message του, ας πούμε, του τραγουδιού λέει ότι. Το έχω ακούσει, ναι. Είναι σκληρό τραγούδι ο στίχος. Δεν είναι παιδικό. Όχι. Κλείνω τα αυτιά μου γιατί δεν θέλω καν να ακούω αυτό που λες. Λίγο στην αρχή. Φαίνει λίγο στην αρχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Οκ, είσαι καλεσμένη και δεν μπορώ να σου φέρω αντίρρηση. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αφού αρέσει τη Μελίδια, Βαρδαλαχάκη τελείωσε. Αν αρέσει και στη Μελίδια, συνεχίζουμε. Αφιερωμένο λοιπόν. Στο νούμερο 2 είναι η One Direction και το Story of My Life. Έχουν μεγάλο ρεύμα στα κοριτσάκια, έχω να σα πω, η One Direction, γιατί το βλέπω από την κόρη μου και τις φίλες της. Ναι. Προσκυνούν. Μα να σου πω κάτι. Πόσα παιδάκια είπαμε ότι έχει. Δεν έχω και τρία. Έχει δύο. Να έχω ακόμα περιθώρια. Αγόρι κορίτσι, τα ακούνε αυτά. One Direction ακούει η μικρή. Ναι. Ναι, ο μεγάλος έχει λίγο πιο άλλο γούστο και καμαρώνω για το γούστο του. Και μαζί με τα παιδιά ακούς και εσύ. Και εγώ ακούω έτσι κι αλλιώς. Εγώ ακούω έτσι κι αλλιώς. Μουσική, μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Λοιπόν, και πηγαίνουμε και στο νούμερο 1. Είναι η Faye Day και το Can't Let Go. Can't Let Go. Can't Let Go. Can't Let Go. Αντρέα, Can't Let Go. Δεν μπορώ να φύγω. Και τα φέρουμε. Το στυλό του, ξέρω που είναι ο στυλός, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε. Όλα είναι ωραία. Μπορείς να φύγεις από το κλειδί σήμερα, Ρένα. Όχι, πραγματικά είστε πάρα πολύ καλοί και μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Περνάς καλά. Περνάω καταπληκτικά. Πες το σε παρακαλώ στον κόσμο ότι περνάς καλά. Περνάω στο πάρα κλειδί. Πολύ ωραία στο κλειδί. με τα πολύ γλυκά παιδιά εδώ. Έτσι, έτσι, σταμάτα. Τον σταμάτα, Άγγελο, τον Ανδρέα. Σταμάτα. Έχουμε ο Ανδρέας γιόρταζε κιόλας. Εγώ δεν τον πήρα τηλέφωνο. Α, ναι. Να το πούμε και μέσω τη εκπομπή. Χρόνια πολλά, Ανδρέα. Εμείς τα πάμε και μέσω τη εκπομπή. Ισχύει για 30-40 μέρες, λέει. Για 40 μέρες δεν είναι. Οπότε μας καλύπτει. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με την ΕΖΕ της εβδομάδας. Να ενημερώσουμε τον κόσμο τι και πώς, τι γίνεται στην πόλη μας, τι περιμένουμε να δούμε και εμείς μαζί με εσάς και τι έχει ενδιαφέρον, σύμφωνα πάντα με τη δικιά μας γνώμη, έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάμε στο χώρο που βρισκόμαστε, στο γκέτο, το Σάββατο, σήμερα δηλαδή 7-12, η Grand Zero και οι Vinyls θα βρίσκονται εδώ πέρα, θα δώσουν μια καταπληκτική μουσική νότα στο συγκεκριμένο χώρο και θα είμαστε και εμείς εδώ να τους απολαύσουμε. Όπως είμαστε εμείς, δεν θα κουνηθούμε, θα μείνουμε εδώ στις θέσεις μας και θα περιμένουμε εδώ να τους απολαύσουμε τον κόσμο που θα έρθει και το συγκρότημα αυτό. Είναι πάρα πολύ καλή, τους έχω ακούσει.
να έρθετε να τους δείτε, είναι πάρα πολύ καλή. Εμείς το προτείνουμε. Εμείς το προτείνουμε και εμείς θα είμαστε εδώ. Βεβαίως. Αυτό είναι το θέμα και το. Μάλιστα. Να ξέρει και ο κόσμος. Έτσι, αυτό, έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν, την Κυριακή στον ίδιο πάντα χώρο, 8 Δεκεμβρίου, κάπως έτσι, live. Πιστεύω και αυτό θα είναι ένα πολύ καλό, έτσι, μια καλή συναυλία, να το πω, μια καλή... Μια μουσική συνύπαρξη, ναι. Σε αυτό το συγκεκριμένο είναι, ναι, χώρο. Πιστεύω ο χώρος εδώ, ό,τι και να βγάλει, ό,τι και έτσι, να κάνεις, είναι, ξέρεις, είναι... Υπάρχει μια ροκ διάθεση, ρε παιδί μου. Ναι, είναι καταπληκτικός χώρος. Χαλαγάκι. Μέχρι είναι και εγώ ντύθηκα ροκ για να έρθω εδώ. Πάρα πολύ ροκ. Λοιπόν, πηγαίνουμε λίγο παραπέρα, την Παρασκευή 13 του μηνός. Θα είναι εδώ πέρα μισό λεπτό γιατί δεν το έχω εδώ, Aesthetics Live, θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο. Θα είμαστε επίσης και εμείς εδώ να τους ακούσουμε, εφόσον βρισκόμαστε στο γκέτο για άλλη μια φορά. Συνέχισε, σε παρακαλώ, φίλε μου Ανδρέα. Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, back to back, με DJ Λεωνίδα και Χρήστο. Φοβερή DJ, ο Λεωνίδας και ο Χρήστος. Καταπληκτική. Ναι, πάντα, πάντα. Είναι λοιπόν, ντουέτ, όπως και εσείς. Έτσι, είμαστε, ναι, ναι. Είναι ντουετάκι. Ντουετάκι. Λοιπόν, φεύγουμε, φίλοι μου, Ρένα. Όχι, φεύγουμε από το θέατρο. Με σκιάξατε λίγο. Φεύγουμε από το θέμα της μουσικής και βγαίνουμε στο θέατρο. Α, θέατρο. Έτσι. Ενημέρωσε μας, σε παρακαλώ. Είχατε, Ανδρέα, και η προηγούμενη εκπομπή σας. Είχατε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Είχαμε το Σώσε. Το Σώσε. Που σας είδα και έπαιζε μέσα και ένας φίλος μου. Ποιος? Ο Στεφανάτος ο Μίλτος. Έκανε το στυλίστα. Φοβερός ο στυλίστα. Σας είδα και σας καμάρωσα όλους. Κοίτα, παιδί μου, φτιάξαμε καινούριο άντερο. Πραγματικά, είχατε περάσει πολύ ωραία. Σε πληροφορώ ότι επειδή είδαμε την παράσταση... Γίνονται πολύ ωραίες δουλειές στην πόλη, γι' αυτό αξίζει να το... Έλα, Βάνα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην πόλη. Αυτό πραγματικά αξίζει ο κόσμος να το αγκαλιάσει. Γιατί σε αυτές τις εποχές που βιώνουμε και σαν χώρα και σαν πόλη, γιατί η Πάτρα είναι μια πόλη που έχει χτυπηθεί και με την ανεργία και όλα αυτά, αξίζει τον κόπο έτσι να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα σε αυτές τις προσπάθειες που γίνονται. Και χαιρόμαστε και πάρα πολύ για αυτό που παίρνουν χώρα στην πόλη μας και βγάζουμε και προς τα έξω ένα πολιτιστικό ενδιαφέρον για όσους δεν γνωρίζουν την Πάτρα από μέσα. Που δεν πιστεύω να μην τη γνωρίζετε, εντάξει. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος είναι. Πώς είναι δυνατόν να μην τη γνωρίζουν? Εγώ λέω το από μέσα, το εσωτερικό. Λοιπόν, πες μας, σε παρακαλώ, Ανδρέα, για το θέατρο. Λοιπόν, ναι, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, ένα από τα πιο εμπνευσμένα και συμπαγή κείμενα της ελληνικής γλώσσας, πολυεπίπεδο και αποκαλυπτικό, το δοκίμενο Μανιφέστο, στο οποίο ο Καζαντζάκης καταθέτει τις οδύνες και τις ελπίδες του προσωπικού του αγώνα για την ανέβρεση και την κατανόηση του Θεού, του δικού του Θεού. Μεταφέρεται στη μορφή θεατρικού μονολόγου από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Βασίλη Βασιλάκη στο θέατρο Αντίμετρο και ώρα 9.30 ώρα. Πάρα πολύ. Θα έχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι, αυτό ο Καζαντζάκης, καταπληκτικός, έτσι. Εντάξει, μετά τα ονόματα λίγο, δεν αγγίζονται. Που, και λίγο αμφιλεγόμενος. Και λίγο αμφιλεγόμενος. Ναι. Αλλά και μεγάλες προσωπικότητες. Έτσι είναι, μεγάλες προσωπικότητες, αμφιλεγόμενοι. Και φεύγουμε και από το θέατρο και πηγαίνουμε στον κινηματογράφο. Wow. Αγαπάς κινηματογράφο. Wow. Σ' αρέσει, βλέπεις. Μπορεί να μην προλαβαίνω να πηγαίνω. Λόγω φωτοεργασίας, ναι. Κινηματογράφο πάρα πολύ συχνά, όσο συχνά θα ήθελα. Ναι. Βέβαια, είναι μια αγαπημένη συνήθεια με τα παιδιά μου και έχω δει πάρα πολλές παιδικές ταινίες που έχω να σας πω ότι οι παιδικές ταινίες έχουν μια φοβερή ευφυΐα. Γιατί για να προσεγγίσεις τις παιδικές καρδιές πρέπει να είσαι πολύ αυθεντικός και αληθινός. Όντως. Και είναι πολύ προσεγμένες πιο... οι παιδικές ταινίες. Αξίζει τον κόπο δηλαδή να παρακολουθείς παιδικές ταινίες. Το ψεύτικο φαίνεται, νομίζω. Και ειδικά στο παιδί, γιατί το παιδί. Το παιδί δεν μπορεί να το ξεγελάσει. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Γιατί τα παιδιά κινούνται και συμπεριφέρονται με την καρδιά τους. Δεν έχει μολυνθεί ακόμα. Σωστό, η καρδιά και σωστό. Η ψυχή τους. Πώς να κεφτίσα τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Με το ένστικτο λειτουργούν. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ταινία της εβδομάδας, που έχουμε προτείνουμε για εσάς και την έχουμε ψάξει και είναι μια καταπληκτική ταινία. Από ό,τι έχω δει και από το τέλειο, θα το δείτε κι εσείς σε λίγο. Είναι η Μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη. Παιδιά, ναι, είναι καταπληκτικό. Και το τρέιλερ είναι πολύ δυνατό και η ιστορία πρέπει να είναι πολύ δυνατή. Είναι καταπληκτικό, εντάξει. Ο Παντελής ο Βούλγαρης μας έχει συνηθίσει γενικά σε αριστουργήματα. Δεν το έχω δει. Θέλω να το δω, να σου πω την από αλήθεια. Από το τρέιλερ πάντως βγάζει μια... ένα καθαρό συνέστημα, ένα αληθινό. Λείψη, έτσι, ο έρωτας, ο ανεκπλήρωτος, έτσι, ο άτιμος. Ο άτιμος ο έρωτας, λοιπόν. Να πάμε να δούμε λίγο το τρέιλερ της ταινίας και επανερχόμαστε πάντα κοντά μας, Ιρένη Βαρθαλαχάκη. Σε λίγο.
Πάρα πολύ ωραίο. Θα πάμε να το δούμε. Σ' άρεσε. Ναι, εμένα μου έχει κινήσει την περιέργεια, μου έχει ξυπνήσει συναισθήματα. Κοίτα να δεις. Από ό,τι βλέπω, ναι, έτσι όπως το είπες και εσύ, ότι υπάρχει κάτι το ανεκπλήρωτο. Και μία προδοσία. Και μία προδοσία. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε, να μην το αφήνουμε. Εντάξει, μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε και όλα σε αυτή τη ζωή. Άμα μπορούμε να ελέγχουμε ούτε και με το ζόρι μπορεί να γίνει κάτι. Αν μπορούμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας, τότε είμαστε τέλειοι. Μπορούμε να ελέγχουμε ίσως και αυτό εντός εισαγωγικών τον εαυτό μας. Και αυτό εντός εισαγωγικών. Γιατί πρέπει να είσαι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος για να ελέγχεις τον εαυτό σου. Δεν ξέρω για τον Αντρέα, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό σε πάρα πολλές. Οπότε πόσο μάλλον να ελέγχουμε τους άλλους. Και ξέρεις κάτι, είναι και χαζό. Και θα υποφέρουμε άμα ζούμε σκεπτόμενοι ότι πρέπει να ελέγχουμε τους άλλους ή να σκεφτόμαστε τι σκέφτονται οι άλλοι για μας. Είναι παγίδες αυτές που πρέπει να πατάξουμε από πάνω μας. Οπότε θέλουμε και λίγο τρέλα στη ζωή. Πολλά θέλουμε. Εγώ την έχω σε υπερθετικό βαθμό. Έτσι, εντάξει, και το υπερθετικό νομίζω δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Λίγο να το μαζέψουμε λίγο αυτό το παιδί. Δεν πειράζει. Εντάξει, όσοι με γνωρίζουν και από κοντά ξέρουν ότι έχω την καλύτερη τρέλα, ρε παιδί μου. Δεν είμαι ακίνδυνος. Δεν με βγάζει, με βάζει κάπου. Λοιπόν. Αντρίκο, λέω να επικεντρωθούμε στο πρόσωπο το οποίο έχουμε σήμερα κοντά μας. Στο πρόσωπο της ημέρας, λοιπόν. Θα με χειρουργήσετε. Όχι, όχι. Θα περάσεις και εσύ από την ανάκριση εισαγωγικά. Χιονικά μαρτύρια και τέτοια. Όχι, όχι. Τη συνέντευξη που σου έχουμε ετοιμάσει και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που βρίσκεσαι εδώ πέρα. Χαρά μου. Κοντά μας. Να είμαι ανάμεσά σας. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κόσμο, ή μάλλον όχι. Θα ξεκινήσω διαφορετικά. Ετοιμάζεις κάτι νέο. Ναι. Έτσι. Φοβάσαι. Φοβάσαι. Ο φόβος... Φιλάει τα αίμα. Ο φόβος αυτός που θα τον βάλω και αυτόν εντός εισαγωγικών, ναι, είναι δημιουργικός. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι όποιος δεν φοβάται, δεν έχει και γνώση και δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται και τι του συμβαίνει. Σωστό. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας υγιής φόβος για τα πράγματα που έρχονται. Ο οποίος όμως δεν πρέπει να σε κρατάει στυλωμένο. Ένας φόβος ο οποίος θα σου δίνει φτερά. Απαράξενος φόβος δικός μου. Ναι, όχι. Τον εβάφτισα μόλις. Νομίζω ότι συμφωνείς. Νομίζω ότι συμφωνεί πάρα πολύ κόσμο με την άποψη τη δικιά σου και εγώ έτσι πιστεύω. Όλοι έχουν φόβους, πιστεύω. Όλοι. Και είναι λοιπόν, και φυσιολογικό και σωστό. Είναι και υγιές να έχεις φόβους. Φόβους που τους περιγράψαμε, ναι, νωρίτερα. Γιατί αν δεν έχεις και φόβους, συσσαγωγικά δεν έχεις και όρια. Και άνθρωπος χωρίς όρια, ξυλοπελέκητο. Λοιπόν, πώς τα παντρεύεις έτσι. Είδες πώς γίνεται. Πες μου λιγάκι, τι ετοιμάζεις. Ετοιμάζεις κάτι καλό. Ετοιμάζουμε μία νέα εκπομπή. Το νέο μας μωρό, όπως το λέμε, το Αρένα. Βεβαίως. Το οποίο θα είναι έτοιμο για τα μάτια των τηλεθεατών. Μάλιστα. Και ο σκοπός είναι να περάσουμε και εμείς καλά μέσα από την εκπομπή, αλλά και ο κόσμος. Μάλιστα. Δηλαδή, περιμένουμε πράγματα τα οποία θα είναι καινούρια. Σε έχουμε παρακολουθήσει τη δουλειά σου. Ξέρουμε όσο μας έχεις δώσει να μπορούμε να σε μάθουμε. Θα περιμένουμε κάτι καινούριο, ας πούμε. Είναι κάτι να μας εντρικάρει έτσι λίγο το ενδιαφέρον, την περιέργεια. Σίγουρα είναι κάτι καινούριο. Και μόνο από το όνομα θα είναι μια εκπομπή μαχητική. Ναι. Να το έχουμε καταλάβει αυτό. Μέσα στο παιχνίδι, ναι, της ζωής, γιατί η αρένα είναι η ζωή. Από τη, ναι, στιγμή που γεννιόμαστε μπαίνουμε μέσα στην αρένα, θέλουμε δεν θέλουμε. Έχουμε ήττες, έχουμε νίκες, άλλοι παρετούνται, άλλοι ξανασηκώνονται. Και εμείς θα υποστηρίζουμε αυτό το ρεύμα των ανθρώπων που μπορεί να έχουν ήττες, αλλά σηκώνονται και συνεχίζουν. Μάλιστα, οπότε ακούγεται και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα παρελάσει πολλοί κόσμος, ναι, από την εκπομπή. Θα έχει ενημέρωση, θα έχει ευχάριστες νότες, θα έχει μουσική. Α, μια χαρά. Θα είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή. Το έχεις δουλέψει από ό,τι βλέπω πάρα πολύ. Γιατί δουλεύουμε με την ομάδα. Το δουλεύεις του με αρένα. Την ομάδα. Καταρχήν να πω ότι είναι καταπληκτικό το τρέιλερ. Είναι καταπληκτικό. Θέλαμε, ας πούμε, το. Είχαμε επενδύσει πολύ πάνω στο τρέιλερ, γιατί, ναι, πιστεύουμε και στο πάντα ένα τρέιλερ είναι, ναι, είδες, όπως είπαμε νωρίτερα για την ταινία, ναι, προδιαθέτει όσο να το κάνεις τη δική μας δουλειά, προδιαθέτει τον τηλεθεατή και αυτόν που θα παρακολουθήσει κινηματογράφο οπωσδήποτε. Γι' αυτό και επενδύσαμε πολύ σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και τους διδήμους που πήραν μέρος στο τρέιλερ, ναι, στο τρέιλερ. Οι πυγμάχοι μας, ο Γιάννης και ο Παναγιώτης Ποδαράς.
με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Πέτρου Φιτιλά. Βγήκε αυτό που παρακολουθήσατε. Παπάδες βγάζει αυτός ο Πέτρος Φιτιλάς. Νομίζω ότι με τον Πέτρο κάνουμε καλή ομάδα. Ναι. Κάνουμε καλή ομάδα. Δουλεύουμε πολλά χρόνια μαζί και έχουμε... Ο ένας ξέρει πολύ καλά τι θέλει ο άλλος, χωρίς να λέμε πολλά λόγια. Ναι. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχει αυτή και η χημεία. Και ο Πέτρος ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος με φωτογράφησε σε πολύ μικρή ηλικία, μη λέμε κιόλας. Στα βαφτίσια μου να ήταν. Δεν θυμάμαι, μπορεί. Μάλιστα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρω ότι, όπως και όλος ο κόσμος, απέχεις αρκετό καιρό από τα τηλεοπτικά δρόμενα. Ναι, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ καιρός. Ναι. Από το ψυχαγωγικό κομμάτι ναι. Ολοκληρώθηκε το 2011. Το 2011 ολοκληρώθηκε δεν είπα χρόνια, το. Ναι, ναι, το Rain Airways. Ακολούθησε μετά μια στροφή δική μου στο δελτίο ειδήσεων, όπου έκατσα ένα χρόνο στο κεντρικό δελτίο. Και μετά ήταν ένας χώρος που δεν με κέρδισε, μπορώ να πω. Ναι. Ειδικά όταν έχει υπηρετήσει μια ψυχαγωγική εκπομπή επί τόσα χρόνια, μπαίνει στα στενά περιθώρια ενός δελτίου, πνίγεσαι. Πιστεύεις αν έχεις μάθει σε έναν τρόπο. Πιστεύεις ότι πιο πολύ σε εκφράζει. Ναι, απόλυτα, δεν το πιστεύω. Είναι απόλυτο. Είναι απόλυτο. Βέβαια, στο δελτίο ειδήσεων πέρασα πάρα πολύ καλά, γιατί είχα ανθρώπους που με στηρίξανε πάρα πολύ για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Και περνούσα πάρα πολύ καλά πίσω από τις κάμερες. Βέβαια, το μπροστά από τις κάμερες είχε μια ευθύνη, ήταν πολύ τυποποιημένο, δεν μπορούσες να ξεφύγεις. Και εκεί ίσως ήταν το κομμάτι που λίγο τσίτωνα τον εαυτό μου για να το κρατήσω, ας πούμε, έτσι όπως έπρεπε να είναι. Η εκπομπή που έκανες το Rain Airways είχε καταρχήν αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Ναι, ήταν 2 χρόνια το Rain Airways και είχε μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Μεγάλη αποδοχή. Και το παρακολουθούσαμε, εγώ προσωπικά το παρακολουθούσα, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, νομίζω όμως ότι εφόσον πήγε τόσο καλά, ο κόσμος το αγκάλιασε. Και όπως φαντάζομαι, θα αγκαλιάσει και την καινούργια σου δουλειά. Έτσι δεν ο είναι. Ο κόσμος, οι τηλεθεατές είναι και ο λόγος που κάνουμε εμείς τηλεόραση. Ναι, έτσι. Βέβαια, σίγουρα. Αλλιώς είναι η δύναμή μας δηλαδή. Σίγουρα. Για αυτούς γίνονται όλα τα τηλεοπτικά προϊόντα. Τον κόσμο δεν μπορεί να τον ξεγελάσεις. Το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει. Και θέλω να πιστεύω και εγώ και οι συνεργάτες μου ότι θα αγκαλιάσουν και την αρένα. Στο ευχόμαστε αυτό μέσα από καρδιά σας. Να είστε καλά. Το κλειδί λοιπόν. σε παρακαλώ, Αντρέα. Θέλω να πάρεις τη σκυτάλη. Σε παρακαλώ, Αντρέα. Και εγώ σε παρακαλώ, Αντρέα. Θέλω να πάρεις τη σκυτάλη. Μάλιστα, με παρέσαιρες έτσι με αυτά που έλεγες. Σ' άρεσε, έτσι. Όχι, δεν θέλω να τι ζώδια είστε, άσχετο τώρα. Εγώ με λιοντάρι. Α, ναι, εμείς είμαστε το ίδιο. Εσύ, Αντρέα. Λιοντάρι είσαι. Κρυαράκι. Λιοντάρι είμαι κι εγώ. Κρυαράκι, εσύ. Είμαστε τη φωτιά δηλαδή. Και τρεις. Καήκαμε. Καήκαμε κι απόψε. Σαββατόβραδο κι αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Μεταξύ, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, τόση ώρα τι κάνεις, ας πούμε, ναι. Λοιπόν, έχεις ένα βαρύ όνομα. Σιγά, έτσι όπως το λες. Έχεις ένα βαρύ όνομα, ειδικά στην Πάτρα, ποιος δεν ξέρει το όνομα Βαρθαλαχάκη. Έτσι, λογικό. Πιστεύεις ότι αυτός έχει βοηθήσει στη δουλειά? Ποιο να με έχει βοηθήσει ακριβώς? Να σε έχει βοηθήσει το όνομα. Η συγγενική μου σχέση με το κανάλι η αυτό. Η συγγενική σου σχέση με το κανάλι. Όχι να σε έχει βοηθήσει το κανάλι, να είναι πιο εύκολα τα πράγματα σε σένα, έχοντας αυτό το όνομα. Λέω για το λόγο ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι ολοφάνερο. Ότι δεν χρειάζεται να το ρωτήσω. Ότι είμαι σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον και μπορώ να εκφραστώ πολύ καλύτερα. Ναι. Σαφώς. Σαφώς ήταν ένα αβαντάζ να είσαι σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και να λειτουργείς. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να λειτουργεί σε μια ξένη επιχείρηση. Είναι ευνοϊκό σημείο. Σωστό. Απλά σε ρωτάω για το λόγο, επειδή ο κόσμος γνωρίζει και ξέρει. Και γι' αυτό είπα βαρύ εισαγωγικά όνομα. Βαρθαλαχάκη. Νομίζω είναι το όνομα που συνδέεται με την τηλεόραση. Γι' αυτό το λόγο. Με την περιφερειακή τηλεόραση, έτσι. Γιατί ο Κώστας Βαρθαλαχάκης είναι ο ιδρυτής της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Πάτρα το 89, τον Οκτώβριο του 89. Παράλληλη δηλαδή η ιστορία της πατρινής τηλεόρασης παράλληλη με την ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης, γιατί τότε
ξεκίνησε ο Αντένα, το Μέγκα. Mm-hmm. Ναι, είναι ιστορία της τηλεόρασης. Είναι ιστορία της τηλεόρασης. Και δεν το λέω καθόλου εγωιστικά. Όχι. Ούτε με έπαρση. Είναι πραγματική καταγραφή της ιστορίας. Μα και δεν νομίζω ότι και ο κόσμος που μας παρακολουθεί ότι πιστεύω ότι θα το πει με έπαρση. Είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια, ναι. Δηλαδή, όταν ακούς αυτό το όνομα, πηγαίνει το μυαλό σου κατευθείαν Super B. Πηγαίνει σε μια ιστορία. Ταυτίζεται με την ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η οποία είχε κάνει. Στην Πάτρα και στην περιφέρεια, βέβαια. Και που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, παιδιά. Έτσι, είμαστε 24 χρόνια. Αγέννητο ήμουν όταν ξεκίνησε το κανάλι. Έτσι, αγέννητο. Τι να λέμε τώρα. Αγέννητη, ρε, με παλακάκι ήταν αγέννητο όταν ξεκίνησε το κανάλι. Αλήθεια όμως, δεν ξεκίνησε το κανάλι. Ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, συνέχισε, Αντρέα μου. Αντρέα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, ρώτησε με και εσύ κάτι. Δεν με είδες, εγώ έχω καταστολίστηκα δηλαδή για να έρθω στο κλειδί. Μ' αρέσεις πάρα πολύ ντυμένη έτσι. Ναι, ναι, κάτι... Μ' αρέσεις πάρα πολύ ντυμένη. Σου πάει αυτό. Σ' αρέσω. Δηλαδή, να το υιοθετήσω και στο αρένα αυτό. Μ' αρέσει. Να βγαίνω λίγο έτοιμη να παλέψω με τον λιοντάρι, κάτι τέτοιο. Σε έχουμε συνηθίσει σε λίγο πιο light εμφανίσεις. Με το μαγιό θες να μπει στο Facebook. Καταρχήν, τι εννοείς. Έχεις χτίσει και πάρα πολύ ωραίο κορμί. Έτσι να το πούμε, να τα λέμε και αυτά. Κουβάδες υδρότα, Ιρένε, κουβάδες υδρότα. Ναι, εντάξει. Κουβάδες υδρότα. Κάνουμε το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Εντάξει. Έτσι είναι. Το παλεύουμε. Γιατί... Πρέπει να προσέχεις. Νομίζω έτσι, ότι πάει. Κάθε άνθρωπο πρέπει να προσέχει. Ναι, και εμείς. Και εκτός τηλεόρασης και εντός τηλεόρασης, νομίζω είναι καλό να προσφέρουμε αυτή την ευχαρίστηση στον εαυτό μας. Γιατί είναι και θέμα υγείας. Έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Η εμφάνιση είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Αυτά που δίνει τα σύν στην υγεία είναι πολύ περισσότερα. Εντάξει, να πω στον κόσμο, η γυμναστική. Να πω στον κόσμο ότι αγαπάς τη γυμναστική. Να σου πω την αλήθεια, τη γυμναστική την αγάπησα τους τελευταίους 8 μήνες. Δεν είναι και λίγο. Ναι, δηλαδή πάντα με διέφερε λίγο το κομμάτι αυτό, αλλά το πιάνα και το άφηνα όπως κάνουν οι περισσότεροι. 3 μήνες από εδώ, 3 μήνες από εκεί. Εγκατέλειπα τη σχέση αυτή. Τώρα ήταν οι συνθήκες οι σωστές. Ναι. Βρήκα και τον σωστό άνθρωπο, τον Χρήστο τον Μαλτέζο, πολύ σημαντικό αυτό. Ο προπονητής μου. Δέσαμε πάρα πολύ και μέσα από αυτό κάναμε πράγματα, είδαμε αποτελέσματα και έτσι έχω παραμείνει πιστή. Τίποτα, παιδί μου. Μην το κάνεις σαν και εμένα που ένα καλοκαίρι μου τη βάρεσε και πηγαίνω γυμναστήριο, το λέω σε εσάς εδώ πέρα, για 3 μήνες, ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και το χειμώνα δεν μπορούσα να πάρω το απόγευμα. Εσύ κάηκες, εσύ το έκαψες. Εσύ το έκανες ανάποδα. Τίποτα δεν θέλει υπερβολή, Άγγελε. Ναι. Όλα παν μέτρο, άριστο. Έτσι πάει. Έτσι, έτσι. Συνέχισε, Τρίκο, μου σε παρακαλώ. Για να ρωτήσω κι εγώ τη Ρένα, λοιπόν. Αν ρωτούσαμε κάποιον που σε ξέρει πολύ καλά, πόσα σε χαρακτηρίζει, ποια 2-3 στοιχεία, προτερήματα θα μας έδινε και ποια 3 λατώματα. Τώρα να σε δω. Δύσκολη ερώτηση. 3-3, δηλαδή πρέπει με 3. Καλά. Εγώ δεν έχω λατώματα. Δεν έχεις λατώματα. Πάρα πολύ καλό αυτό. Έχω πάρα πολλά λατώματα. Δεν νομίζω όμως ότι κάποιος μπορεί να ξέρει κάποιον καλά. Πιστεύω πολύ στο μυστήριο, Αντρέα. Πιστεύω πολύ ότι οι άνθρωποι είμαστε μυστήρια πλάσματα. Οπότε κανείς δεν μπορεί να μας ξέρει απόλυτα. Κρύβουμε, δεν συμφωνείτε, κάτι κρύβουμε όλοι για τον εαυτό μας και νομίζω ότι είναι και το σωστό αυτό να κρύβουμε κάτι για τον εαυτό μας. Τι έγινε? Αυτό έλειπε να τα, αυτό έλειπε να τα πούμε όλα στη φορά. Θέλεις να σου πω τώρα για μένα, να μιλήσω για τα καλά τα δικά μου? Ναι, αυτό θέλουμε να μιλήσεις για τα καλά τα δικά σου. Δεν θέλουμε μόνο εμείς, πιστεύω θέλει και ο κόσμος. Για τον κόσμο αυτό είναι, δυσκολεύομαι λίγο να πω για καλά για μένα. Θα πω άσχημα, θέλετε? Ναι, θέλετε. Λατώματα λοιπόν, μόνο. Εμείς τα καλά. Όχι, θα πω εγώ αυτά που ξέρω, γιατί τα άσχημα μου τα γνωρίζω καλά. Πες τα άσχημα. Νομίζω. Να δούμε λίγο την άλλη πλευρά της Ρένας Βαρθαλαχάκη. Εντάξει, είμαι τύπος δυστυχώς αναβλητικός. Είναι ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων αυτό, το οποίο χαρακτηρίζει και εμένα. Ναι. Επίσης, μπορεί να παθιαστώ με κάτι πάρα πολύ, να τρελαθώ για κάποιο καιρό και μετά να το αφήσω. Ναι. Τι άλλο ελάττωμα έχω. Τώρα ψάχνω έτσι. Τα προτερήματα της Ρένας Βαρθαλαχάκη να πω εγώ, γιατί τη γνωρίζουμε ότι είναι τελειομανής. Είμαι τελειομανής, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είσαι άνθρωπος το οποίο, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μας έχει δώσει να καταλάβουμε, τα θέλεις όλα. Τώρα. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Και αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα.
Γιατί έτσι ανοίγεις και έναν κύκλο παράξενο δυστυχίας για τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα εδώ και τώρα. Μας έχεις μπερδέψει λίγο και τον κόσμο τον έχεις μπερδέψει. Μ' αρέσει αυτό. Έτσι. Ναι. Τον έχεις μπερδέψει. Πες, πού μπερδεύτηκε, θα σας το εξηγήσω. Ούτε λοιπόν, που θυμάσαι τι σου έχω πει τόσο. Σε παρακαλώ. Θες να σου πω. Βάλε θέλεις να ένα σου replay, πω. Παρακαλώ. Ό,τι θα σου πω. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω και όπως ξέρει και όλος ο κόσμος, είσαι ένα παιδί των media. Ανήκει στον χώρο της τηλεόρασης. Είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε με στην τηλεόραση. Δηλαδή, πήγε ένα σχολείο και ασχολιόμουν με την τηλεόραση. Μεγάλωσα μέσα στο Super B. Όλη μου η ζωή είναι το Super B. Καλό αυτό. Έχεις πάρα πολλές εμπειρίες. Έχω περάσει και από όλα τα. Ίσως μόνο. Έχω περάσει από διάφορα πόστα μέσα στο κανάλι. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Έχεις ναι. αποκομίσει πάρα πολλές εμπειρίες. Ναι, ναι. Και από ό,τι ξέρω, δεν δίνεις και πάρα πολλές συνεντεύξεις. Αυτή που κάνουμε σήμερα. Ναι. Σε ποια σειρά είναι, ποια είναι. Αυτή να είναι η τρίτη. Η τρίτη. Η τέταρτη. Μέσα ίσως. Στα τόσα χρόνια που είσαι μέσα στην τηλεόραση, έχεις κάνει τρεις συνεντεύξεις ζωή σου. Τηλεοπτικές. 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 Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Δεν με καλεί κανείς. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν με έχει καλέσει, δηλαδή πραγματικά. Ψέματα λες. Ψέματα λες, γιατί εγώ άλλα έχω μάθει. Θυμάμαι εγώ να με έχει καλέσει κάποιος και να μην έχω πάει. Τι αγαϊδούρα, δεν νομίζω. Από ό,τι ξέρω. Είσαι μέσα στην τηλεόραση, όπως και όλος ο κόσμος, αλλά είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω πώς έγινε σήμερα και μας έχεις ανοιχτεί τόσο. Μιλάτε, γενικά. Ναι, και εγώ πραγματικά είστε παλιόπαιδα. Δηλαδή, σε τι κατάσταση με έχετε φέρει, μόνο σε αυτό. Σε τι κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία. Ρένα μου, από ό,τι μπροστά είπαμε... από τις κάμερες πάντα, γενικά με την κάμερα έχω μια πάρα πολύ. Πώς να σου το πω, δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάμερα. Και αυτό μερικές νομίζω φορές. Ότι είναι και το βέβαια, μυστικό... στα πλαίσια της, όχι υπερβολές ναι. και να ξεφύγουμε, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αυτό νομίζω ότι είναι και το μυστικό της επιτυχίας που έχεις, γιατί έχεις και θα έχεις και περισσότερη με τη νέα εκπομπή που ετοιμάζεις, το Αρένα, φίλες και φίλοι. Πιστεύω πολύ στο αυθεντικό, δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει αν είσαι μπροστά στην κάμερα άλλος και στη ζωή σου... Κάτι άλλο. Εκτός εντάξει, αν είναι υποδίες, είσαι ηθοποιός, άλλο αυτό. Εμείς δεν είμαστε ηθοποιοί όμως. Από εκεί είπες τα. Είσαι ηθοποιός. Από εκεί είπες τα αυτά. Ερασιτεχνικά. Ναι, τι σημασία έχει ερασιτεχνικά. Τι είσαι ηθοποιός. Τι ερασιτεχνικά, είσαι ηθοποιός. Παίζεις ή δεν παίζεις ρόλους. Μόνο στο θέατρο. Μόνο στο θέατρο. Μόρα και στη ζωή παίζουμε. Δεν το ψάχνει τώρα. Και στη ζωή παίζεις. Όλοι παίζουμε κάτι. Λοιπόν, έχεις διώξει αγάπη τα παιδιά. Ναι. Έτσι, τον. Κουβάγια, μητέρα κουβάγια. Λέω καμιά φορά όλοι κάναν παιδιά, αλλά εγώ το παράκανα. Όχι, ποια είναι, δηλαδή νομίζω ότι είναι τα πιο όμορφα τα δικά σου, έτσι, έτσι πώς τα βλέπεις. Όπως λένε, έχεις τον, ο Νικόλας, τον Νικόλα, ο οποίος είναι 14. Γεια σου Νικόλα, έχουμε τη μαμά εδώ σήμερα. Και η Ελένη, η οποία είναι 10 χρονών. Μάλιστα. Ναι. Μια χαρά σε βρίσκω. Μικρή-μικρή στα βάσανα. Μικρή-μικρή στα βάσανα. Ναι. Ήταν ένα όνειρό μου να κάνω παιδιά. Και είχα λυσάξει. Θυμάμαι τον εαυτό μου, ας πούμε, στα. Είχα λυσάξει. Μικρή που ήμουνα και εκεί, ό,τι είχα τελειώσει το σχολείο και όλα αυτά, έλεγα να κάνω παιδιά, να παντρευτώ, να κάνω παιδιά. Το είχα μέσα μου, ναι. Φαίνεται ότι είναι. Δεν φαινόταν. Μετά άλλαξα πολύ γωνία οπτική. 180 μοίρες. Από ό,τι βλέπω, αλλάζει. Ο άνθρωπο δεν αλλάζει στη βάση του, αλλά υπό συνθήκες του βγαίνουν διάφορες προσωπικότητες. Δύσκολο αυτό όμως. Δύσκολο αυτό να μένεις στην ίδια βάση και να κάνεις στροφή 180 μοιρών. Και τι να γίνει, γιατί δεν αναγκαστήκαμε τώρα να κάνουμε στροφή με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Έχουμε τις ίδιες ζωές με το παρελθόν. Καμία σχέση. Νομίζω ότι ολονών η ζωή κάπως κάτι έγινε. Καμία σχέση. Έχεις δίκιο σε αυτό που λέει. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι. Και στην τελική ανάλυση, αυτό που λέει και ένας μεγάλος επιστήμονας, ο Steve Hawking, λέει ότι η ευφυΐα είναι να προσαρμόζεσαι στην πραγματικότητα που τρέχει. Όχι όπως δηλαδή, πως ξέραμε. Αλλιώς είσαι στην κοσμάρα σου. Ναι, άλλο αυτό. Γιατί με δείχνεις εμένα στην κοσμάρα σου. Δεν δείχνω εσένα, δείχνω γενικά το, όχι, εδώ πέρα, έχεις δίκιο, το χώρο. Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Εγώ βρίσκομαι στην κοσμάρα μου για το λόγο ότι δεν μ' αρέσει ο κόσμος εδώ έξω. Καταλαβαίνεις. Προσπαθώ να προσαρμόσω τον εαυτό μου στον κόσμο που φαντάζομαι. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό κι αυτό, αν δεν πειράζει τους άλλους. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Κάτω να δεις. Είναι ωραίο, περνάς πιο καλά. Περνάς πιο καλά. Σίγουρα. Λοιπόν, Αντρίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, γιατί έχω αρχίσει και. Έχει αρχίσει από τον κόσμο σου. Έτσι, βρίσκεσαι στον κόσμο σου και παρέσει και τον κόσμο. Για σε παρακαλώ, Αντρίκο. Έχει τσιτώσει το παιδί. Είναι. Στον κόσμο μου. Ο χρόνος που περνάς
που περνάει μάλλον, θεωρείς ότι είναι σύμμαχός σου ή το αντίθετο? Πιστεύω από ότι μου λένε και οι άλλοι δηλαδή. Θα σου πούμε και εμείς μόλις τελειώσεις. Με τον χρόνο, ο χρόνος με αγαπάει. Σε λατρεύει, σε αγαπάει. Δηλαδή, φίλοι μου και άνθρωποι που με ξέρουν, μου λένε ότι όσο περνάει ο καιρός, γίνομαι καλύτερη και στο χαρακτήρα και εμφανισιακά και όλα αυτά. Το θέμα είναι να φτιάχνεις και το χαρακτήρα, αλλά να συνοδεύει όλο αυτό. Να συνοδεύει όλο αυτό. Οπωσδήποτε όμως οριμάζεις και η οριμότητα, πιστεύω, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλός, δεν είναι δηλαδή ούτε ζηλιάρης, ούτε κακόψυχος και αυτά, βοηθάει, ομορφαίνει η οριμότητα. Και φαίνεται αυτό. Βγαίνει στο πρόσωπο. Όσο έχετε προσέξει ότι κάποιοι μεγαλώνοντας ασχημένουν πάρα πολύ. Ναι, πάλι με κοιτάς. Δεν σε κοιτάζω, παιδί μου, απλά κουβεντιάζουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω είναι η κακία και η ζήλια τους κάνει. Βγαίνει στο πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι καθρέφτης. Καθρέφτης, ναι. Έτσι, λογικό. Το πρόσωπο είναι καθρέφτης. Όπως είπαμε. Οπότε τον χρόνο τον αγαπάμε, φιλάκια, έτσι. Έτσι, φιλιά στον χρόνο, φιλιά. Αν μας βλέπει. Τώρα που θα αλλάξει κιόλας. Τώρα φεύγει κιόλας, θα φάμε άλλο ένα χρόνο στην καμπούρα τώρα, δεν πειράζει. Σιγά μου. Τους ξορκίζουμε εμείς τους χρόνους. Τόσα χρόνια που έχουμε φάει στην καμπούρα, αυτό θα μας πειράξει. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να περνάμε καλά. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Και όλα καλά, όλα καλά. Δεν μπορεί να είμαστε πάντα 20 χρονών. Υπήρξαμε και 20 χρονών. Είσαι παραπάνω από 20. 24, δεν είπαμε. 24, να μπερδεύω, το με συγχωρείς πάρα πολύ. 24 χρόνια ιδιωτική τηλεόραση. Ναι, 24 χρόνια ιδιωτική τηλεόραση. Ναι. Ένα Παρθαλαχάκη. πηγαίνω στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί ήθελα, δεν είχα λόγω. Κάνεις δηλαδή ένα... Rewind. Ναι, όχι, δεν το λέγαμε. Αυτό λέγεται πισωγύρισμα. Πισωγύρισμα. Δεν πειράζει, εντάξει. Θα το κάνω. Και τι. Θέλω να μου πεις, υπάρχει ελεύθερος χρόνος εφόσον είσαι μητέρα, έχεις δύο εξελότευτα παιδιά, έχεις τη δουλειά σου, εργαζόμενη μητέρα λοιπόν, υπάρχει ελεύθερος χρόνος? Ο χρόνος ελεύθερος πάντα υπάρχει, πιστεύω, όταν θέλουμε. Όταν είναι θες. Μια πολύ όμορφη δικαιολογία για να καλύπτουμε τα πράγματα που δεν θέλουμε να κάνουμε. Α. Ναι. Α. Είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία των ανθρώπων, ότι δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Και όταν λέμε ελεύθερο χρόνο, εγώ τον χρόνο δεν τον υπολογίζω με την διάρκεια του. Δηλαδή και ένα φιλί και μια αγκαλιά με τον Νικόλα και την Ελένη πριν κοιμηθούν και δύο λόγια αγάπης, για μένα είναι χρόνος ελεύθερος με τα παιδιά μου. Πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Η ποιότητα δηλαδή με ενδιαφέρει του χρόνου. Όχι η ποσότητα. Ναι, σωστό. Γιατί μπορείς να είσαι με το παιδί σου, να είσαι εσύ στο λάπτοπ, να είναι το παιδί σου στο PlayStation και να είστε μαζί, και να είστε μαζί όλη μέρα. Χώρο, ναι, ήταν, αλλά ουσιαστικά δεν είστε μαζί. Οπότε περνάς χρόνο με τα παιδιά, ναι, έτσι. Ναι, και βέβαια. Και βέβαια περνάω. Μπράβο. Δίπλα στα παιδιά μου. Μεγαλώνω τα παιδιά μου. Λογικό ότι περνάς χρόνο με τα παιδιά. Απλά η μαμά μου οπωσδήποτε με βοηθάει πάρα πολύ τις ώρες που λείπω. Μαμά, πώς λέγεται η μαμά? Η Ελένη. Φιλιά και η Ελένη. εντάξει, αν δεν είχα τη μαμά μου, δεν θα μπορούσα να έχω αυτή την άνεση κινήσεων και να λείπω τόσες ώρες από το σπίτι. Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, αν το σκεφτείτε και από τους εαυτούς σας. Όταν δεν θέλουμε κάτι να κάνουμε, λέμε «Αχ, δεν προλαβαίνω, δεν έχω ελεύθερο χρόνο». Όταν θέλουμε κάτι, πώς βρίσκουμε, βρε παιδιά. Και είδες πώς έχει γυρίσει, παιδί μου, τώρα. Τούμπα. Αντί να ρωτάμε και να μαθαίνουμε, το έχει γυρίσει. Σας κάνω εγώ συνέντευξη. Εντάξει, ναι. Μα είναι λογικό. Μα είναι λογικό. Ναι, είναι το κουσούρ του επαγγέλματος. Είναι το κουσούρ του επαγγέλματος. Λοιπόν. Και ξέρεις, να κάνω μια παρένθεση, ναι. Πόσο το χειρότερο πράγμα που κατάρα, ας πούμε, για να παρουσιαστεί είναι να σου απαντάει ο άλλος μονολεκτικά. Δηλαδή, όσες φορές μου τύχαινε αυτό το πράγμα, να έχω έναν άνθρωπο στο live, ναι. Και να τον ρωτάω κάτι, ναι, και βέβαια. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όλοι ευχαριστώ, ίσως. Αυτό ήταν θάνατος, γιατί έπρεπε συνέχεια να κατασκευάζεις ερωτήσεις. Ναι. Ενώ εκείνος που. Όχι, σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Εκείνος όμως που του έκανε μια ερώτηση και σου απαντούσε ένα λεπτό, σε ξεκούραζε. Έτσι. Ξέρεις τι ξεκούραση έχω αυτή τη στιγμή, έχω. Και μέσα από αυτό πολλές φορές βγάζεις και άλλες ερωτήσεις. Ναι. Μπορεί όταν μιλάει κάποιος, ναι, να σου δημιουργεί και καινούργια πράγματα και να θες να ρωτήσεις. Ανάλογα και τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, έτσι. Όπως μιλάμε για τον άνθρωπο. Μας παίρνει και πάρα πολύ ώρα. Θα μπορούσα να σε ρωτάω. Εγώ νομίζω ότι καμιά εβδομάδα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε παιδιά. Μια εβδομάδα εδώ και θα λέγαμε. Πάρα πολύ ωραία.
μας. Αντίκο, μου έχεις κάτι να ρωτήσεις την κυρία Βαρθαλακάκη. Φυσικά, ναι, το έχεις πάρει μονότερμα. Το έχεις πάρει και εσύ μονότερμα και δεν αφήνεις λίγο τον Αντρέα να μιλήσει που γιόρταζε κιόλας και να... Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζω ο Αντρέας. Νομίζω ποιος είναι ο μπαμπάς από τους δυο σας. Εγώ είμαι ο μπαμπούλης. Είναι ο Αντρέας. Εσύ είσαι ο μπαμπάς. Είναι ο μπαμπάς ο Αντρέας. Το μπαμπάς της υπόθεσης, λοιπόν. Άκουσα τα τελευταία που είπες για τα παιδιά σου και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο να δίνεις μια τέτοια εικόνα έξω. Δηλαδή, το εικόνα της Ρένα σαν παρουσιάστρια, νομίζω ότι όλοι την ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι η Ρένα σαν μαμά. Η Ρένα στην καθημερινότητά της. Αυτό νομίζω που ενδιαφέρει τον κάθε νομίζω άνθρωπο. Νομίζω ότι όλες οι μαμάδες είναι... Και είναι πολύ τρυφερό αυτό, ξέρεις. Τις βλέπω έτσι και στο σχολείο που πηγαίνω και... Όλες οι μαμάδες είναι τρυφερές με τα παιδιά τους. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις πολύ δυσάρεστες, ναι, αλλά αυτό που ήθελα να πιστεύω ότι οι μαμάδες όλες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Και σκεφτείτε ότι τώρα πια η γυναίκα έχει βγει και από το σπίτι της. Παλιά οι μαμάδες, οι δικές μας, πώς μεγαλώσανε, πάντα η μαμά στο σπίτι με το ζεστό φαγητό και όλα αυτά. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο σε αυτές τις μαμάδες, γιατί δεν έχουν την πολυτέλεια ίσως μιας βοήθειας σαν τη μαμά τους ή μιας γυναίκας που θα την πληρώνουν και θα βοηθάνε. Σίγουρα. Και καταλαβαίνετε ότι δουλεύουν 8 ώρες και έχουν και δύο παιδιά να τα τρέξουν στα φροντιστήρια, να τα ταΐσουν, να τα ντύσουν, να τα πλύνουν. Νομίζω είναι ηρωίδες κάποιες γυναίκες. Είναι ηρωίδες. Όντως. Από τη στιγμή που βγήκε η γυναίκα στον επαγγελματικό στίβο, είναι... γιατί η γυναίκα και τα παιδιά τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Και, δεν... και μιλάμε εμείς τώρα από θέση ισχύως που έχουμε βοήθειες, έτσι που έχουμε τη μαμά μας κοντά. Ή που μπορεί να έχεις έναν τρόπο να βρεις έναν άνθρωπο να στα κρατήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Στην εκπομπή που ετοιμάζεις, εγώ προσωπικά το λέω, θα ήταν ενδιαφέρον να φέρεις μια γυναίκα που δεν έχει βοήθεια από πουθενά και να μας πει πώς είναι η καθημερινότητά της με δουλειά, αξίζει με παιδιά. Αξίζει τον κόπο να ακούσει μια τέτοια. Γιατί είναι, είναι μια, μέσα, στην, είναι, αρένα είναι μέσα της στην αρένα και είναι μια αληθινή αγωνίστρια. Όντως. Όταν δεν έχει βοήθεια από πουθενά, έχει παιδιά, έχει σύζυγο. Γιατί και ο σύζυγος σαν ένα παιδί είναι κι αυτός. Θέλει κι αυτός μια... Από το πέστα. Είναι σύζυγος και μπαμπάς. Και μπαμπάς. Καλά κι εγώ είμαι σύζυγος, αλλά δεν είμαι μπαμπάς ακόμα. Και ξέρεις, είμαστε, έχουμε μεγαλώσει και λίγο με παράξενες καταβολές. Οι οικογένειες οι ελληνικές είναι παραδοσιακές. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο γιος μου πολλές φορές γυρίζει και μου λέει, μπορεί να μην μαζεύει κάτι, και του λέω, βρε Νικόλα, γιατί δεν μαζεύεις αυτό. Μου λέει, γι' αυτό είσαι φτιαγμένη. Δηλαδή, βεβαίως. Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις, ο γιος μου, το δικό μου το παιδί, ο Νικόλας... πώς έχουν περάσει κάποια πράγματα. Τα οποία μπορεί να έχουν περάσει μέσα από... άθελά μου να τα έχω περάσει κι εγώ, ή οι γονείς μου να τα έχουν περάσει, άθελά μας. Εντάξει, νομίζω όμως ότι παίρνουν πράγματα τα παιδιά από τους γονείς. Θέλω να σου πω και... ότι και τα παιδιά έχουν απαιτήσεις από σένα. Πάρα πολλούς. Πάρα πολλές απαιτήσεις. Έχουν απαιτήσεις γιατί συγκρίνουν τα παιδιά και με τους συμμαθητές τους. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, έλα από θέση του παιδιού. Ακριβώς, γι' αυτό. Μία μαμά που λείπει, ακούει το συμμαθητή της μαμάς που είναι στο σπίτι, που του ετοιμάζει το κέικ. Που έχει τα πάντα. Σου λέει, εμένα, γιατί η μάνα μου δεν έχει το κέικ. Είσαι πάρα πολύ στοργικός άνθρωπος και στοργική μητέρα, και αυτό φαίνεται. Έχω άνθρωποι... μεγάλο έρωτα με τα παιδιά μου, εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να το πω. Είναι... Άτομα τα οποία, ρε παιδί μου, δεν σε γνωρίζουν προσωπικά εννοώ. Πίστεψέ μου ότι... Και έχω μια πολύ δυνατή σχέση με τα παιδιά. Δεν δείχνεις, ας πούμε, ότι... Ναι, μεν, στο γεκί μητέρα, οκ. Okay, αλλά φαίνεσαι ότι είσαι μια γυναίκα... Όλοι οι πόλεμοι κερδίζονται στα σημεία, έτσι δεν είναι. Ναι. Και στην αρένα αυτό το ξέρω, πρέπει να το μάθουμε και να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και για να κερδίσεις κάποιον πρέπει να το χτυπήσεις στο αδύνατο σημείο του, στην καρδιά του δηλαδή. Πώς το λες εσύ, παιδιά. Μήπως τελικά να γράψουμε ένα βιβλίο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, τα απομνημονεύματα. Ναι, τα απομνημονεύματα της Ρένας. Ποιος άλλος θα είναι μαζί σου στην εκπομπή? Θα είναι πολλοί κόσμος, αλλά θα αποκαλύψω μόνο το όνομα του, το οποίο έχει αποκαλυφθεί και βέβαια από το τρέιλερ, ο Γιώργος Παπαδημητρακόπουλος. Δεν μπορούσε να ήταν εδώ σήμερα μαζί μας ο Γιώργος. Δεν μπόρεσε, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Θα του στείλουμε τα φιλιά μας. Και την αγάπη μας, Γιώργο. Θα παρουσιάσουμε κάτι πολύ όμορφο στον κόσμο, γιατί αυτό θέλουμε, να περνάει ο κόσμος όπως βλέπει το κλειδί και περνάει καλά. Πιστεύουμε. Θέλουμε να βλέπει το αρένα και να περνάει καλά. Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο που θέλω από μένα και ξεμπερδεύεις. Ξεμπερδεύω είναι σχετικό, γιατί σε βλέπω και στο κανάλι, έτσι. Ξεμπερδεύω είναι σχετικό, γιατί αύριο το πρωί πάλι θα σε δω. Εντάξει, άλλο αυτό. Ξεμπερδεύεις
από την συσσαγωγικά ανάκριση που σου κάνουμε. Έχει συμμετάσχει σε ένα βίντεο κλιπ. Ναι. Έτσι. Ναι. Σε ένα ξένο, σε ένα ξένο τραγούδι. Σε ένα ιταλικό. Ισπανόφωνος είναι ο καλλιτέχνης του Αλάν Σαντίν. Ναι. Ο Αλάν είναι φίλος και μου το ζήτησε και με μεγάλη μου χαρά συμμετείχα στο βίντεο κλιπ αυτό. Ήταν μια ιστορία αγάπης. Αλίμονο. Οπότε για μένα, παιδιά, είναι εύκολο. Μεγάλη ευχαρίστηση, ναι. Μια ιστορία αγάπης. Ένας πονεμένος έκλειγε και όλα αυτά. Το έχεις. Άρα δεν στο πετσί του ρόλου. Γενικά, να κάνω ένσταση, δεν παίζω μόνο εγώ. Έτσι. Είδες. Σιγά σιγά πώς μας τα βγάζει η Ρένα Βαρθαλαχάκη στο κλειδί. Οπωσδήποτε είμαστε άνθρωποι του πάθους. Όλα. Τα ζούμε με πάθος. Δηλαδή τα πάντα. Είπαμε, είμαστε τα πάντα βάζουμε. Είμαστε της φωτιάς. Καταλαβαίνεις. Και οι τρεις. Στην υπερβολή. Desaprendí lo enseñado. Para volver a empezar. Y si para ti tiene sentido, seguiremos siendo amigos. No te creas que te odio, a pesar de los pesares. Los amores van y vienen, como el agua de los mares. Mi pistensis pose mi sol, paró. Τι έχεις αποκομίσει από αυτή την εμπειρία? Από την εμπειρία του βίντεο κλιπ. Βεβαίως. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, όπως σας είπα, και το κίνητρό μου. Ήταν η φιλία που είχα με τον Αλάν. Και πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και στα γυρίσματα. Γίνανε εδώ στην Πάτρα. Ελπιστούμε να σε δούμε και σε κάτι νέο στο θέμα της μουσικής. Ξέρω εγώ. Δεν λέω, αλλά έχω κάνει. Τον Παντελή, στο... να με ρίχνει από τον κρεμό, κάτι. Όχι, παιδί μου, έριξε ένα από τον κρεμό. Έχουμε εδώ καλλιτέχνη. Έχουμε εδώ καλλιτέχνη. Λοιπόν, έχουμε. Αποτελείωσε την. Οπότε, θα μας πεις μία ευχή για σένα και μία ευχή για την εκπομπή μας. Είναι το στάνταρ αυτό. Α, είναι το στάνταρ. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς. Να σας ευχηθώ το κλειδί να πάει πάρα πολύ καλά, να αγαπηθεί από τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχει διάρκεια, γιατί νομίζω ότι αυτό καθιερώνει σε όλους τους χώρους γενικά. Η διάρκεια καθιερώνει. Πόσο μάλλον στη δική μας, στο δικό μας χώρο της τηλεόρασης. Και μία ευχή για ποιον? Για σένα. Για σένα. Υγεία. Υγεία, πάνω απ' όλα. Και παγκόσμια ειρήνη. Ναι, γιατί είναι και το βαπτιστικό μου όνομα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άντι Βαρθαλακάκη που ήταν σήμερα μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, που πέρασα πάρα πολύ όμορφα. يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي ارضيه يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي ارضيه قولوا له ده انا برضه ساعات في حلاه مره زعل
straight to number one. Καλησπέρα, Μίνα μου. Καλησπέρα. Πες μας τι είδαμε σήμερα, τι χορέψατε και σε ποιον απευθύνεται αυτός ο χορός. Λοιπόν, το πρώτο χορευτικό που είδαμε ήταν Oriental, όπως όλοι κατάλαβαν, χόρεψε η Τάνια. Και στη συνέχεια χορέψαμε εγώ μαζί με τα κορίτσια μου. Sexy Chair Dance, ένα καινούριο είδος χορού με ιδιαίτερη ανάπτυξη πλέον. Η αλήθεια είναι ότι το παρουσιάσαμε σε λίγο πιο show μορφή, δεν είναι τόσο φανταχτερό, δεν είναι απαραίτητο να είναι τόσο φανταχτερό, μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε γυναίκα, σε οποιαδήποτε ηλικία και σωματότυπο. Και όπως είδατε, κάποιες από εμάς φορούσαμε τα κούνια, κάποιες άλλες όχι, γιατί δεν είναι απαραίτητο αξεσουάρ και το βασικότερο σου στόχος είναι να αισθανόμαστε σεξι, να έχουμε αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα με έναν πολύ αισθησιακό τρόπο χορού να γυμναζόμαστε κιόλας. Το απολαύσαμε, φουντώσαμε, θα φουντώσετε κι εσείς. Λοιπόν, το όνομά σου. Γεια σας, με λένε Βανέσα. Βανέσα μου, πες μου ένα κομμάτι που σου αρέσει πάρα πολύ και που το αφιερώνεις. Θέλω να αφιερώσω το She's Like the Rainbow, των Rolling Stones, στη φίλη μου την Ειρήνη, που ελπίζω να μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Τη λατρεύω. Μάλιστα. Το όνομά σου. Κατερίνα. Το ίδιο κι εσύ, ένα κομμάτι που σου αρέσει και που το αφιερώνουμε. Το Black Velvet, σε όλες τις γυναίκες που αισθάνονται σεξι. Εγώ τα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ, λόγω των ημερών, σε όλους μας. Γεωργία. Εγώ είμαι η Μένια και αφιερώνω το Take My Breath Away για τους ανθρώπους που μπορούν και ξέρουν και μας κόβουν την ανάσα. You do. What a favorite guy. On you. Yeah. Yeah.